Τώρα στην αίθουσα σύνταξη και τον Χρυσό Τσούφη για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ ξενοδόχων και ιδιοκτητών ακινήτων βραχυχρόνια μίσθωση. Υπάρχουν προεκτάσει εδώ, Χρυσό Ναι, με αφορμή τα στοιχεία τη εκθέσεω τη Grand Thornton για το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδα, τα οποία δείχνουν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυξάνεται κάθε χρόνο 20 φορέ περισσότερο από ότι τα ξενοδοχεία. Όπω βλέπουμε στην επικράτεια, οι κλίνε των ξενοδοχείων είναι στι 886.000. Στη βραχυχρόνια μίσθωση είναι σχεδόν στα ίδια, 857.000. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι κλίνε των ξενοδοχείων έχουν αυξηθεί μόλι 3,5%. Οι κλίνε τη βραχυχρόνια μίσθωση έχουν αυξηθεί 100%. Στην Αττική το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώ όπω βλέπουμε οι κλίνε τη βραχυχρόνια μίσθωση είναι πολύ περισσότερε, 113.000 από αυτέ των ξενοδοχείων. Στι 67.000 η κυβέρνηση έχει εντοπίσει το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να δαιμονοποιήσει, όπω λέει, τη βραχυχρόνια μίσθωση. Θα υπάρξουν μέτρα τοπικού χαρακτήρα, εκεί όπου, εκεί όπου η κατάσταση είναι α, τέτοια, όπω είδαμε, όπω στο κέντρο τη Αθήνα. Δηλαδή, θα πρέπει να περιμένουμε μέτρα σε κέντρο Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και νησιά. Περιμένουμε λοιπόν τι κυβερνητικέ παρεμβάσει. Ευχαριστούμε, Χρυσόστομε.